Προκειμένου να βρεθεί ένα σπίτι για να μεγαλώσει το παιδί που περιμένει. Όπως καταγγέλνουν οι πρόσφυγες στο κέντρο φιλοξενίας Διαβατών, μόλις χθες ένα μωρό πέθανε από το κρύο. Ενώ την ίδια στιγμή πρόσφυγες και μετανάστες στα κέντρα φιλοξενίας της Βόρειας Ελλάδας παλεύουν για να επιβιώσουν στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά και άλλες που είναι στις μέρες τους να γεννήσουν ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης σε δομές φιλοξενίας της Βόρειας Ελλάδας. Όπως η 32χρονη Ζεϊνέπ, που από μέρα σε μέρα περιμένει να γεννήσει το πρώτο της παιδί. Βρισκόμαστε μαζί με ένα ζευγάρι προσφύγων από τη Συρία, έξω από ένα κέντρο φιλοξενίας στο Ωραίο Καστρό. Η γυναίκα είναι έγκυος τον ένατο μήνα. Σήμερα τον έκλεισε και περιμένει να γεννήσει. Ο άνδρας είναι μαζί της. Ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι πριν από 9 μήνες και περιμένουν να πάνε στη Γερμανία. Μένουν σε μία σκηνή. Η Ζεϊνέπ κάνει έκκληση στην ελληνική πολιτεία να βρεθεί ένα σπίτι για να μεγαλώσει το παιδί της, γιατί φοβάται ότι δεν θα αντέξει το κρύο και τις κακουχίες του καταβλισμού. Δυστυχώς, οι φόβοι της 32χρονης επαληθεύτηκαν στο κέντρο φιλοξενίας του πρώην στρατοπέδου στα Διαβατά. Χθες το βράδυ από το κρύο μια γυναίκα έχασε το παιδί της. Έχασε το παιδί της. Είναι η τέταρτη περίπτωση.